το φαινόμενο με τις φόλες, λαμβάνια νησιτικές διαστάσεις, καθώς άγνωστοι έστησαν επιχείρηση εξολόθρευσης ζώων στον Γιούχτα. Μετά από καταγγελία γυναίκας, η οποία απολάμβανε τη βόλτα της στην περιοχή, σκύλωσαν οι χνευτείς και ο Σπύρος Νηστικάκης εντόπισαν 80 φόλες στον Γιούχτα, δίπλα στην Ταΐστρα και την αποικία των Όρνιων μέσα στο δασάκι και στον δρόμο προς τον Αφέντη Χριστό. Είχαμε λάβει μια καταγγελία από γυναίκα η οποία είχε έρθει στην περιοχή για βόλτα, όπως μας είχε πει, και αντιλήφθηκε ένα σκύλο προπορευόμενο από την κάθοδο, δηλαδή, ο οποίος κατά τις ενδείξεις, όπως κατάλαβε αυτή, είχε υποστεί δηλητηρίαση. Επικοινώνησε μαζί μας λοιπόν. Ήρθαμε για έλεγχο χθες το πρωί, το οποίο διαπιστώσαμε ότι η περιοχή ήταν γεμάτη δολώματα. Η ποσότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε ξαναβρει ποσότητα στο Γιούχτα, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος. Περισυλλέξαμε με το σκύλο, με το ειδικό σκυλί, τα κομμάτια. Πήγαμε στο ΑΤΑΦ το πρώτο του Ηρακλείου. Καταθέσαμε τη μήνυσή μας. Στα χρονικά του Life Against Poison Cret δεν έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό όπως το χθεσινό με τις 80 φόλες στον Γιούχτα. Τα οποία ήταν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή γύρω από το χωστό νερό. Έτσι λέγεται η περιοχή αυτή. Τα οποία τα περισυλλέξαμε προς αποφυγή και άλλων δηλητηριάσεων. 80 φόλες είναι πολλές. Ομολογουμένως δεν έχει ξανασυμβεί τόσο μεγάλη ποσότητα δηλητηριασμένων δολωμάτων σε περιοχή. Για τις φόλες είχε χρησιμοποιηθεί σκυλοτροφή κονσέρβα καλυμμένη με άσπρη σκόνη, ενώ και το περιστατικό υποβλήθηκε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου. Αυτό το φαινόμενο μάλλον τίνει να γίνει μάστιγα. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα δηλαδή, δεν περνά μέρα, δεν υπάρχει καμιά μέρα να μην έχουμε πάρει μια καταγγελία η οποία να λέει είτε για εντός πόλεως ή κάποιου οικισμού ότι έχουν τοποθετηθεί δηλητήρια, είτε στην Ήπεθρο. Στο Ηράκλειο, μέσα στο Ηράκλειο, πήγαμε προχθές, την τελευταία φορά, στις Μεσαμπελιές, που είχε δηλητηριαστεί μια γάτα. Φιλόζωοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους, καθώς το φαινόμενο με τις φόλες ολοένα και αυξάνεται, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και στις γειτονιές, με πρόσφατο αυτό, στην περιοχή ανατολικά της Κνωσού. Δυστυχώς, ο καινούριος χρόνος μας μπήκε αρνητικά με πάρα πολλά περιστατικά. Εντός πόλης είναι συνεχόμενο το φαινόμενο. Στο κέντρο και στις γειτονιές. Και στις γειτονιές του Ηρακλείου. Το τελευταίο περιστατικό ήταν στη Κνωσό, στα αρχαία της Κνωσού, από κάτω, το οποίο είχαν πετάξει μια σακούλα με τροφή, δεν ξέρουμε τι υπολείμματα είχε μέσα, με άσπρη σκόνη, το οποίο είχαν βρεθεί δύο σκυλιά και από πληροφορίες που μαζέψαμε ότι είχαν άλλα 5 σοχτενίατρα από δηλητηρίαση.